Εδώ είμαστε για μια φορά ακόμα. Καθυστερήσαμε λιγουλάκι να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά εντάξει, ρε παιδιά, όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις, έχουμε και το θέμα με τη Μόσχα, ας πούμε, το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Μακελιό, βέβαια. Ναι, ήταν λογικό να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται πανικός γύρω-γύρω και εμείς να βγαίνουμε και να λέμε τα δικά μας τσόμπις. Εντάξει, τι εμείς έχουμε πει. Εμείς κοινωνικά θέματα, πολιτικά κτλ. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τσόμπις. Καλά, και τα παιδιά, επειδή είμαστε χρόνια πλέον εδώ στην Αχνή Παρέα, όπως λέμε, τέτοια περίοδο ξέρουμε πάντα ότι είναι λίγο δύσκολη για μας λόγω της εταιρείας που έχουμε. Αλλά όλα οκ, πλησιάζουμε στο πάνω. Δεν είναι. Χθες θα βγάζαμε βίντεο, χθες κανονικά. Τι, ναι, ναι, εντάξει, όχι, πέρα από το χθεσινό, την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν λίγα τα βίντεο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι και κάθε χρόνο η Αχνή Παρέα, Μάρτιο και Απρίλιο, είμαστε πεσμένοι σε βίντεο κτλ. Δεν είμαστε τόσο πολύ δυναμικά. Όμως. Το θέμα είναι ότι είναι πεσμένοι και οι showbiz, δηλαδή έχουμε θεματάκια. Τώρα μπαίνουμε στη τελική ευθεία για να οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις στα θέματα της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Γιώργος Σαλίκης έκανε μια πολύ ωραία δήλωση, να ξέρεις. Τι είπε? Ότι ρε παιδί μου, η τηλεόραση περί αυτολογεί, μόνο τον εαυτό της κοιτάει, τι καλή που είναι, τι κακιά που είναι κτλ. Κτλ. Έκανε κάτι δηλώσεις οι οποίες συζητήθηκαν και από την Αταλία Γερμανού και από άλλους και νομίζω ότι. Κάπου σε αυτό δεν έχει άδικο. Εντάξει, έχει και το παράπονο του βέβαια, γιατί έχει κάνει κάποιες προσπάθειες να επανέλθει τηλεοπτικά και δεν μπόρεσε. Άλλο το προσωπικό του. Γενικά για την τηλεόραση, όπως μίλησε, δεν έχει άδικο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η τηλεόραση, δυστυχώς το μόνο που έχει να παρουσιάσει είναι η μία εκπομπή να χτυπάει την άλλη και τα θέματα, θέματα που περί αυτολογούν. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, εμείς καθόμαστε να βγάλουμε παράδειγμα ένα βίντεο και λέμε θα μιλήσουμε για την Τούνη, για το Χ, θα μιλήσουμε για Τούνη σήμερα. Λοιπόν, για το Μικρούτσικο, και για Μικρούτσικο θα μιλήσουμε σήμερα. Και καινούριο, δεν θα μιλήσουμε για καινούριο. Όχι, θα μιλήσουμε. Μικρούτσικο θα μιλήσουμε για καινούριο. Αναγκαστικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει πάει στο Μιλάνο το κορίτσι. Λοιπόν, θα πούμε διάφορα πράγματα, τα οποία όμως εστιάζουμε απέναντι και δεν μπαίνουμε σε εμάς. Στη διαδικασία όμως αυτή, το να κοντράρουν εκπομπές, υπάρχουν λόγοι καμιά φορά που γίνεται. Ναι, αλλά... καλά, αλλά αυτό το λες και χρόνια, ότι πλέον ο καθένας, ας πούμε, παρουσιαστής, ο κάθε πανελίστας, επειδή θεωρεί τον εαυτό του στάρ, μιλάει περί αυτολογή και μιλάει και για τα δικά του. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς, όλοι στην ελληνική τηλεόραση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ξεκινούν εγώ από αυτό, από εγώ, από εκείνο, από εγώ το άλλο. Το θέμα δεν είμαστε εμείς, το θέμα είναι ξεψαχνίσουμε το θεματάκι που έχουμε μπροστά μας. Και το άσχημο είναι γενικά που βγαίνουν ειδήσεις για τα πολύ προσωπικά, για την πολύ προσωπική ζωή των παρουσιαστών, να πούμε κυρίως. Δηλαδή, μαθαίνουμε αν αρρώστησε κάποιος από την οικογένειά τους, αν έχουν αρρωστήσει οι ίδιοι, εάν ας πούμε τους έτυχε κάτι εχθές που οδηγούσαν, αν δεν τους έτυχε. Αυτό είναι όντως περί αυτολογώ. Γιατί εσάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν σας ενδιαφέρει και πολύ αν εχθές ξύστηκε ο Θοδωρής. Να πούμε τις αλήθειες. Βέβαια, ναι. Δηλαδή, αν κάτσω εγώ να λέω χθες ξύστηκε ο Θοδωρής και κάτσε από την άλλη και ξύστηκε και από την άλλη. Στα παλιά σας παπούτσια. Ναι. Δηλαδή, άλλη νιστάς. Αυτό είπαμε, αυτό που λέξαμε στα χρόνια και τώρα έχει φτάσει στον πάτο. Ναι, πρέπει να δώσουμε τη λύση σε αυτό το κομμάτι και η λύση είναι να, εφόσον δεν έχουμε τους στάρς που πρέπει να έχουμε για να ασχοληθούμε μαζί, θα τις δημιουργήσουμε εμείς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πώς θα τις δημιουργήσουμε όμως? Μόνο με την βοήθεια τη δικιά σας. Δηλαδή, αν εσείς. Μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κάθε τηλεοπτική εκπομπή, παράδειγμα, που θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα, εάν του βγάλει στον αέρα, πάει να φτιάξει μια στάρ και εσείς φεύγετε και αλλάζετε κανάλι, ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω και φεύγω. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσετε να τη μάθετε κιόλας. Γιατί υπάρχουν αξιόλογοι σε πολλούς χώρους μέσα, αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά. Και ηθοποιοί και τραγουδιστές, οι οποίοι είναι στην αφάνεια. Δηλαδή, τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν τολμάμε να τα βγάλουμε στον αέρα. Απλά γιατί είναι... δεν σε ενδιαφέρει. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε. Η λάμψη, δηλαδή, αν δεν έχει λάμψη ο άλλος, δεν θα κάτσει εύκολα κάποιος άλλος να τον παρακολουθήσει. Γιατί ο καθένας πλέον έχει τα δικά του social, ο καθένας είναι ένας μικρός στάρ από εμάς. Γιατί έχουμε πλέον την κάμερα μπροστά μας, τα social μας και θεωρεί, σου λέει, έχω 10.000 followers, 5.000, 1.000. Σου λέει, γιατί να δω αυτόν, δηλαδή πρέπει ο άλλος να είναι κάτι πολύ φοβερό για να κάτσει να τον προσκυνήσει. Αλλιώς προσκυνά τον εαυτό σου. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση από κοινού. Οι διευθυντές προγραμμάτων και να πούνε, ξέρετε κάτι, θα κάψουμε μία σεζόν για να δημιουργήσουμε πράγματα, ρε παιδί μου. Αν θεωρούν, ας πούμε, ότι επειδή πέφτει τηλεθέαση, καταρχήν η τηλεθέαση πέφτει τόσο ή άλλως, σε όλα τα κανάλια. Εντάξει, ας κάνουμε μία κίνηση, να βγάλουμε κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Τι να κάψεις, μωρέ, άμα καίγεσαι για τον πίκο. Εντάξει, ναι, είναι και αυτό. Ας αφήσουμε σε αυτά τα τώρα, γιατί περί αυτολογούμε, περί τηλεόραση, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στο θέμα του Ανδρέα Μικρούτσικου.
Όπου έχει βγει πληροφορία τώρα προς τα έξω ότι θα είναι 2 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή για να μπορέσει να λάβει μέρος στο νέο reality το οποίο έρχεται. Στη Σούπερ Κατερίνα, έτσι, 2 φορές. Ναι, από το Open. Ναι. Ναι. Από το Open. Εάν έρθει, βέβαια, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και εγώ προσωπικά δεν έχω ρωτήσει να μάθω ακριβώς τι γίνεται. Θα ρωτήσω να μάθω όμως, να είστε σίγουροι γι' αυτό, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να σας πούμε. Ξέρετε, θα βγει στον πάντως αέρα κτλ. Γράφτηκε ότι ουσιαστικά θα έχει και την θέση του διευθυντή ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ναι, δηλαδή θα είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Διευθυντή της Ακαδημίας, κάπως έτσι. Ναι. Και επειδή θα είναι reality και θα έχει εγκλισμό. Ακαδημία είναι το Fame Story. Θα έχει εγκλισμό. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Ανδρέας ασχολείται πολλές ώρες με αυτό το project. Γι' αυτό και προφανώς θα προλαβαίνει και θα πηγαίνει 2 φορές στη Σούπερ Κατερίνα και μάλλον ίσως μέχρι τέλος τη σεζόν ξεκόψει τελείως. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είναι μαζί. Το σίγουρο δεν ξέρεις. Όχι, αυτό λένε. Ας πούμε, παιδί μου, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ξέρετε κάτι. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος την επόμενη σεζόν σίγουρα δεν θα είναι εκεί. Δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Όχι, δεν αντέχει άλλο, δεν θα είναι εκεί. Τελεία και παύλα. Γιατί να πάρουμε δεν αντέχει, δεν τον αντέχουν κτλ. Δεν του αντέχει, δεν το τον αντέχουν. Το βάζουμε αυτό γιατί βλέπουμε ένταση τώρα τελευταία. Μα δηλαδή, η ένταση υπάρχει πίσω από ένα δάχτυλο. Όχι, σου εξηγώ ότι τώρα, άκουσε, τώρα έχει 2 φορές την εβδομάδα θα βγαίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται ένα νέο project το οποίο πρέπει να το δουλέψουν πάρα πολύ και πρέπει να λάβει μέρος έτσι ώστε να αποδείξει αυτά που έλεγε, γιατί στα χέρια του είναι να πάει καλά αυτό ή να μην πάει. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν το ίδιο project. Οπότε λοιπόν θα αφοσιωθεί εκεί. Εάν λοιπόν πάνε καλά όλα τα πράγματα με το reality αυτό, μετά θα υπάρχουν άλλες εξελίξεις. Τι project ακριβώς είναι αυτό? Θυμάσαι ότι το TV παρουσιάστε. Παλιά δεν ήταν αυτό. Ναι. Ήταν αυτό που ήταν μέσα ο Ψινάκης και κάποιοι άλλοι για να βγάλουν παρουσιαστές. Α, δεν μας ήταν ο τύπου. Ναι, η Έλληνα Παπαβασιλείου έχει βγει από αυτό και είναι αυτή τη στιγμή διευθύντρια του Άξιον. Ωραία, ωραία. Ναι, δηλαδή αναδείχθηκε ένα πρόσωπο από αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό όντως θα δείξει και στον κόσμο τις δυσκολίες που υπάρχουν και θα καταλάβετε και εσείς το τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Γιατί το θέμα είναι να καταλάβετε από πίσω τι συμβαίνει. Έτσι, για να φτάσουμε μπροστά και να βγούμε και να κάνουμε πραγματάκια. Γιατί το θέμα δεν είναι να είμαστε ωραίοι και να βαφτούμε και να φτιαχτούμε κτλ. Το θέμα είναι να υπάρχει. Ναι, αυτό το λάθος γίνεται από πολλές, ας το πούμε. Εντάξει, από και παρουσιάστριες και πανελίστες και τηλεοπτικούς στάρ που βασίζονται πάρα πολύ στην εμφάνιση και δεν τους νοιάζει τι θα λένε. Σου λέει είμαστε ωραίοι, βγαίνουμε και τα λέμε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που λες, να έχεις θέματα σωστά στα χέρια σου. Κοίτα τώρα, το είναι το θέμα. Ότι το συγκεκριμένο project στην ουσία είναι μια παραλλαγή του Big Brother. Στην ουσία. Ναι. Απλά τι γίνεται στο Big Brother, ας πούμε, είναι απλοποιημένη η κατάσταση. Είναι όλοι αραχτοί, κάθονται και περνάνε καλά. Ενώ εκεί υπάρχει ένα ζητούμενο. Δηλαδή, πάμε να εκπαιδευτείτε να κάνετε εκεί. Δηλαδή, πάνε εκεί, ας πούμε, άνθρωποι ονειρεύονται να γίνουν μέλη της τηλεόρασης. Αλλά όμως στην ουσία ο εγκλισμός μετράει. Είναι ένα Big Brother κυριλέ. Κυριλέ Big Brother, και όπου εκεί θα αναδειχθούν πράγματα, προσωπικότητες, θα βγουν προς τα έξω κτλ. Και με έναν Ανδρέα Μικρούτσικο διευθυντή μέσα, καταλαβαίνεις τώρα λοιπόν το παιχνίδι θα σκληρύνει πάρα πολύ. Θα είναι και πιο ήρεμος εκεί, γιατί είναι το. Μα εκεί θα είναι η δουλειά του. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, είναι ρεαλιτάς ο Ανδρέας Μικρούτσικος, οπότε. Θα αναδείξει πράγματα. Ναι. Δηλαδή θα πάρει παιδιά από μέσα, παιδιά θα το ξεύσει. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή είναι καλό σε αυτή τη δουλειά. Και με την εμπειρία που έχει, αν μη τι άλλο, ο καλύτερος θα είναι αυτός από όλους για να μάθουν πράγματα. Το θέμα είναι λοιπόν όμως ότι έχει εγκλισμό. Εάν λοιπόν βγει αυτό το reality στον αέρα όπως συζητιέται, προετοιμαστείτε, έρχεται κάτι σημαντικό. Εντάξει, να έχουμε τουλάχιστον καινούριο πρόσωπο να συζητάμε, γιατί μέχρι στιγμής, εντάξει, είχαμε το Survivor. Το Survivor λίγο έχει, πιστεύω ότι δεν έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Εντάξει, είναι και κάποια παιδιά που το βλέπουν, αλλά τουλάχιστον σαν προσωπικότητες κούρασε λίγο. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση που μας γράφουν στα σχόλια γιατί δεν μιλάμε για το Survivor που έχει πέσει τα νούμερα κτλ. Παιδιά, εμείς δεν μιλάμε για το Survivor γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή στην κατιούσα που έχει πάρει ούτε να αναδείξουμε ότι πέφτει το reality αυτό και δεν έχουμε και καμία σχέση. Εγώ δηλαδή δεν με δίνει κάτι με το Sky. Ο Sky με μισεί εμένα. Δηλαδή έχει μίσο. Άμα την Έλληνα Σωτηροπούλου να περνάει απ' έξω, δεν ξέρω αν θα την ξαναδώ. Δηλαδή, έλα μωρέ, εσένα δεν θα σας ξαναδώ, εμένα δεν έχω. Και εσένα, και εσένα, γιατί εσύ τι νομίζεις, επειδή κάποιος... Εγώ είμαι το... Ναι, καλά, εσύ είναι εδώ, εσύ είναι... Ναι, πρωτοσάλτε. Όταν τα... Αν έχεις πρωτοσάλτε, θα σε σώσει πρωτοσάλτε. Ναι, θα με σώσει. Τώρα σε βολεύει ο πρωτοσάλτε. Ναι, με βολεύει. Σας τα είπα, εγώ έχει κάψουλα με τον πρωτοσάλτε. Δεν μου τα λέει αυτά κανονικά. Τώρα όμως με την ανάγκη... Δεν λέω να την πληρώνω εγώ συνέχεια.
Τέλος πάντων. Oh. Εάν περάσω λοιπόν εγώ από το Sky, θα με ξαναδεί. Πάντως κοίτα. Θα μιλήσουμε για Survivor σήμερα. Πέρα ότι θα μιλήσουμε για Survivor, να πω λοιπόν και να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα ότι δεν θέλω να γράφετε βλακίες κάποιοι που μπαίνουν και λένε του καλύπτουν κτλ. Τι να καλύψουμε για το Survivor. Έχει μια πτώση στα νούμερα. Έχει μια πτώση στα νούμερα γιατί είναι λάθος οι επιλογές τους, έχουν γίνει τρομερά λάθη εκεί. Οι παίκτες είναι να πούμε παίκτες οι οποίοι δεν μας κάνουν εντύπωση και το αθλητικό τους κομμάτι δεν. Είναι βαρετό. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Βαριές. Σε άλλου βλέπεις και εκπομπές που ασχολούνται με το Survivor. Δηλαδή εδώ και η ΦΕΗ πλέον δεν ασχολείται πολύ. Να πούμε, ναι, τι να ασχολείται. Τώρα τις προάλλες είχε βάλει κάποιες εκπομπές και δεν συζητούσε καθόλου για το Survivor. Είναι απίστευτο αυτό. Μα τι να κάνει το κορίτσι εδώ. Με 4 και 5 και 6% που βγάζει, άμα βάλει αυτό θα πάει σε 3. Δεν σου λέει άσε, να σωθούμε το θέμα. Ναι, όλες οι εκπομπές έχουν κόψει. 7! Εντάξει. Εντάξει, μην λάθω τελείως. Το θέμα είναι ότι όλες οι εκπομπές έχουν κόψει Survivor. Ναι, οι περισσότερες. Ναι. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ απλό το ότι όταν κάτι δεν κάνει νούμερα, δυστυχώς δεν μπορείς να κάθεις να το σχολιάζεις γιατί δείχνει ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Πουλάει κάτι, θα ασχοληθείς. Δεν πουλάει, δεν ασχολείσαι. Κακός, βέβαια. Εδώ έπρεπε, ας πούμε, όλοι μας να βάλουμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, το μυαλό μας να σκεφτεί και να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να περιμένουμε από αυτές τις προσωπικότητες μέσα να κάνουν τα όργια για να πάμε να τους δούμε. Έτσι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μας βολεύουν που τα βλέπουμε. Yeah. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι γουστάνε το αγωνιστικό κομμάτι. Καθίστε, δείτε το. Ναι, απλά ξέρεις τι, κάπου αναλώθηκε το Survivor το φετινό σε λεπτομέρειες, δηλαδή δεν είχαν θέματα ουσιαστικά οι παίκτες και αρχίζαν σε βλακίες. Όχι με κλώτσες, όχι με έσπρωξη, όχι είπα αυτό. Δηλαδή κάποια ανούσια πράγματα που δεν ασχολούνται ούτε πεντάχρονα. Αυτό ήταν το κακό. Και το, δηλαδή σε παλαιότερο Survivor υπήρχε λίγο πιο ίντρικα, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν λίγο, βρίσκανε κάτι, με σκούντισε, με έσπρωξε, με κλώτσισε, με έκανε. Δηλαδή και δεν είχε ενδιαφέρον να πας να δεις το επεισόδιο. Κάτσε αυτό τώρα εδώ πέρα όμως, γιατί μπαίνουμε στη φάση του Survivor, ναι. Τώρα εδώ πέρα έχεις θέμα. Ναι, εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε τώρα. Θέμα τώρα. Δηλαδή τώρα ας πούμε αξίζει το κόμμα να ασχοληθούμε. Λοιπόν, συγγνώμη. Καψούρα λέει κάποια. Ποια είναι η καψούρα? Να ξεκινήσω από όλο το θέμα από την αρχή. Ναι, αλλά πια είναι μια καψούρα, δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί. Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Λοιπόν, βγήκε ο Νίκος Ριγουνάκης που αποχώρησε από το Survivor. Ναι, ναι. Και έκανε τη Χρύσα. Την έκανε, να μην πω τώρα τι την έκανε. Είπε τα χειρότερα, δηλαδή. Και μάλιστα και για τη Σταυρούλα. Μίλησε τόσο αρνητικά για αυτά τα δύο κορίτσια που το παιδί, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί βγήκε με τόσο μένος προς τα έξω και κάποια πράγματα που συζητάτε μεταξύ σας οι άντρες. Δεν μπορείτε να τα λέτε στην κάμερα για γυναίκες, για δύο κοπέλες που εντάξει είναι διάσημες, προσπάθησαν να πήγαν εκεί να χτίσουν το όνομά τους κι άλλο. Δηλαδή να βγαίνεις να λες ότι Σταυρούλα κυνηγάει τον. Πώς το λένε. Τον Σταματάρι, πώς το λένε. Ναι, το. Πώς το λένε. Σταματάρι. Περπατάρι. Ναι, τον περπατάρι. Αυτός δεν τη θέλει, αυτή έχει γίνει ουρά του και τον θέλει και δεν τη θέλει. Δηλαδή αυτό γιατί εκθέτεις τόσο πολύ μια κοπέλα. Είναι πολύ κρίμα το συγκεκριμένο κορίτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Θα μπορούσε να το πει πιο γλυκά. Το ότι δεν έδεσε, δεν κολλήσανε, δεν κάναν κάτι. Επειδή φέρθηκε ως βλακέντιος αυτός και ο ίδιος σε δήλωσε καψούρη στην ουσία για τη Χρύσα. Ναι, όμως είπε ότι η Χρύσα, εάν παρόλο δεν ήξερε λέει ότι έχει σχέση έξω, παρόλο λέει που έχει σχέση, του έδειχνε κάποιες πάσες. Δηλαδή όλο αυτό το να λες πάλι για άλλη μια φορά, γιατί το έχει κάνει και η Αντωνά με την Ασημίνα, να αφήνεις πάλι υπονοούμενα ότι κάτι τρέχει με το Φάνη, αλλά θα έτρεχε και με μένα, τελικά δεν έκατσε. Πάλι εκθέτεις επειδή αυτό το κορίτσι και είχε βγει και ο Θήμιος η σχέση της Χρύσας και μάλιστα είχε πει ότι επειδή αφήνονται κάποια υπονοούμενα για την κοπέλα του ότι θα μπορούσε να κινηθεί και νομικά. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει γιατί προφανώς έχουν υπογράψει κάποια συμβόλαια. Ναι, δεν μπορεί. Και είναι λίγο δύσκολο οι συγγενείς απ' έξω να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω όμως γιατί είχε ξανεποθεί κάτι τέτοιο. Οπότε έρχεται τώρα ο Νίκος και κάνει μία από τα ίδια. Αλλά ακόμα χειρότερα. Επιβεβαιώνει ότι κάτι μπορεί να παίξει με το Φάνη και μάλιστα ότι η συγκεκριμένη κοπέλα γενικά παίζει το μάτι της, παρόλο που έχει σχέση. Αλλά όλο αυτό εκθέτει τις δύο συγκεκριμένες κοπέλες, αλλά ρίχνει και στα μάτια μου το συγκεκριμένο παιδί. Δεν το ρίχνει στα μάτια στο συγκεκριμένο παιδί απλά. Είναι ένα με τα πατώματα. Αυτά τα πράγματα είναι σχρά. Είναι όχι κατηνίστικα. Ναι. Είναι δραματική η κατάστασή του. Δηλαδή, πόσο χρόνο είναι αυτό το παιδί, ας πούμε. 28-29. Κρίμα την ηλικία του.
Δεν έβαλε μυαλό ακόμα. Ναι. Έχει μείνει στα 16. Λοιπόν, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Δηλαδή, όταν η κοπέλα έχει σχέση και πίνει εξωσύ και κάνει τέτοιες δηλώσεις, ισοπεδώνοντας, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, κάτι μου έκανε πάσα εμένα κτλ. Τι πάσα σου έκανε, δηλαδή, σου γλυκομίλησε και εσύ νόμιζε ότι σε είδε ερωτικά. Δηλαδή, άμα σου γλυκομιλάει μια γυναίκα, ας πούμε, πάνω πει ότι σου κάνει ανοίγματα. Ναι, το κακό είναι ότι επιβεβαιώνει με το Φάνη την ιστορία. Δηλαδή, όλο αυτό το φλερτ. Εσύ, κοίτα, ο Θύμιος είναι η περσινή Αντωνά. αυτό γίνεται. Είναι το παιδί που έχει τη σχέση έξω και δεινοπαθεί, γιατί θα δεινοπαθεί σίγουρα την Κύκρης, είναι ένα ωραίο κορίτσι. Και δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή, διότι όταν βγει η Χρύσα θα τη πει πολύ απλά. Είναι και άλλη μία που μ' αρέσει εμένα μέσα. Η ψηλή, η ξένη. Ναι, όταν βγει έξω η Χρύσα, σίγουρα θα έχει πρόβλημα με τη σχέση της. Και μάλιστα είναι χρόνια μαζί. Ναι, εντάξει, είναι βλακίες. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι κακός το κάθεται και συζητάνε τέτοια πράγματα. Είναι κάτι πολύ πολύ προσωπικό και αυτό, παιδιά, καθορίζει και ένα δρομολόγιο ζωής, να ξέρετε. Δηλαδή, ας πούμε, ξαφνικά κάποιος αποφασίζει να το παίξει Θεός. Θα πω εγώ αυτά, θα τους διαλύσω, να πούμε, και θα αλλάξει η ζωή τους. Γιατί άλλο πάμε από κοινού μας με την Έλληνα και άλλο πάμε χώρια. Και μάλιστα και με τη Σταυρούλα, τώρα που υπόθηκαν αυτά, το ότι κυνηγάει το Μπερπατάρι. Έχει ξαναζήσει η Σταυρούλα και το χωρισμό. Ο Περπατάρης δεν είχε πει στην αρχή ότι τη γουστάρει πάρα πολύ πριν μπει μέσα κτλ. Ποιο ήταν που έλεγε ότι τη γουστάρει. Εντάξει, το λέγανε, αλλά δεν έκατσε. Τώρα υποτίθεται ότι τον κυνηγάει σύμφωνα με τον Νίκο. Πέτε μου, δεν έπαιζε τώρα ένα βίντεο να πούμε που στη σκιά μέσα και στο σκοτάδι που δύο που την κάνανε για το Δεσίλιον. Και... μην το κάνει χειρότερο εσύ, τι μιλά τώρα. Αφού το δείχνει. Εντάξει. Το είδα κι εγώ. Μπορεί να πάνε να μαζέψουν τι έχει. Τι να μαζέψουν, στα φίλια. Άστα να λέει. Μα είναι δυνατόν. Η Σταυρούλα όμως είναι ελεύθερη κοπέλα, δεν είναι και ο άλλος ελεύθερος. Ναι, αλλά δεν ωραίο να λες ότι τον κυνηγάει. Δηλαδή να μου δεν είπα ότι τον κυνηγάει, είπα ότι φεύγουν μαζί. Ποιος κυνηγάει. Ακόμα χειρότερο. Μαζί φεύγουν. Οπότε δεν κυνηγάει κανένα ο ένας τον άλλον. Ακόμα χειρότερο. Τα έχουν βρει. Τι κάνει. Τώρα να τα βρουν, κακό είναι. Ζευγάρι θα γίνουν. Ωραία, ελεύθερα παιδιά είναι. Ας κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μαζί τους κι εμείς. Ναι, αλλά ο Νίκος λέει ότι ουσιαστικά τρέχει ο άλλος και από πίσω η Σταυρούλα και δεν κάνει το άλλος, δεν σταματάει. Αυτός λέει πάρα πολλά, αλλά με αυτά που λέει για τον εαυτό του που την έχει δει να πούμε έτσι όπως την είδε, τι να τον ακούσεις. Έχει, τώρα αυτός, ας πούμε, έχει βαρύτητα ο λόγος του. Ναι, δεν έπρεπε να τα πει λάθος. Ίσως και τηλεοπτικά δεν έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι τα λέει αυτά, τα είπε αυτά για να μπορέσει να συζητηθεί δεξιά και αριστερά. Είναι να συζητηθεί εις βάρος κάποιων. Ναι. Όχι, δεν καταλαβαίνω ότι με αυτά που είπε να πούμε συζητιέται αρνητικά αυτός. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει. Εάν πέσει το θέμα και σε εμάς και τηλεοπτικά, αν μας πέσει τέτοιο θέμα, ας πούμε, το απόλυτο ξεφτιλίκι θα το ζήσει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ζήσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, μιλάμε για ξεφτιλίκια όμως, αλλά δεν συζητούνι. Τόσα πολλά λεφτά έχει βγάλει. Άκου να σου πω. Βγήκε την υποστήριξη η Μαγκύρα. Το θέμα είναι ότι έβγαλε ένα βιντεάκι στο TikTok η Τούνη και έγραψε ουσιαστικά από πάνω ότι κάποιοι μπορούν να βγάλουν λεφτά ή να κάνουν επιχειρήσεις μόνο να το στηρίξουν οι γονείς τους και μπορέσουν και βγάλουν λεφτά. Και μάλιστα κορόιδευε από κάτω. Και τέλος πάντων, φυσικά αυτό όλο προκάλεσε και είχε αρνητικά σχόλια γιατί η ίδια τα έχει καταφέρει μόνη της, υποτίθεται. Και λέω υποτίθεται γιατί δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή είναι ότι ξεκίνησε από το μηδέν και σιγά σιγά με τις πωλήσεις των προϊόντων που είχε ανέβηκε. Χρησιμοποίησε κάποιους τρόπους, άλλοι το βλέπουν αρνητικό, άλλοι θετικό. Αυτό που λέμε την αρνητική δημοσιότητα προκάλεσε, γιατί τώρα είναι πολύ πιο normal τα πράγματα. Εντάξει, έχει αλλάξει και η ζωή της, έχει οικογένεια, αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, σίγουρα υπήρχε όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα, της έδωσε ένα σύν και μια όθηση έτσι ώστε να. Ας το πούμε, γιγαντωθούν οι επιχειρήσεις που έχει. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά το ότι κάποιος ξεκίνησε αυτό, όπως λέω, εμπορικά και ανέβηκε. Ήταν μια ωραία τεχνική, ένα ωραίο κόλπο, το οποίο φυσικά μέσα από αυτό αναδείχθηκε. Από μάλιστα ρόκ ξεκίνησε όλη η ιστορία και όλες αυτές οι δηλώσεις και όλες αυτές οι αντιδράσεις και όλες αυτές οι φωτογραφίσεις και το σεξ είναι σε ένα σεξι κορίτσι και τα κατάφερε. Όμως, επειδή είναι η Μαγκύρα την υποστήριξε και είπε. Ουσιαστικά και τι σας νοιάζει, σας ζηλεύετε που έχει χρήματα ή που έχει κάνει λεφτά. Αν θέλετε, ας πούμε, ας μην την ακολουθείτε, είπε ο Μακαλιάς, ή μην την παρακολουθείτε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο ότι δυστυχώς όταν προκαλείς αυτές τις μέρες, δηλαδή όταν βγαίνεις και λες, είναι αυτό που λέμε, προκαλεί την αρνητική δημοσιότητα και της έχει βγει. Η Τούνη καλά συνεχίζει και το κάνει. Δηλαδή λέει, εγώ αγόρασα δύο σπίτια. Αυτομάτως δημιουργείς μια σίλια.
Γιατί, μια ζήλια, γιατί είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολες εποχές και σε τρώει, πώς λέμε, από πόσου να σου γράψω αρνητικά σχόλια. Μετά δεν πρέπει να διαμαρτύρεσαι για τα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, αν εγώ πω τώρα ξαφνικά, π.χ. στην επιχείρησή μου έχω χιλιάδες ευρώ ή έχω αγοράσει 3 σπίτια, δεν θα αρχίσουν να με βρίζουν. Δηλαδή, θα το έχω προκαλέσει εγώ η ίδια. Και μετά δεν θέλω υποστήριξη στο ότι γιατί ζηλεύετε την Έλενα, μα σας προκάλεσε να με ζηλέψετε. Κατάλαβες. Δηλαδή, η Τούνη πλέον δεν το κάνει. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου αυτή η τακτική της και της έχει βγει. Το μεγαλύτερο γατόνι που έχει υπάρξει influencer είναι η Τούνη. Ναι. Ξέρεις τι έκανε η Τούνη με αυτό. Χρησιμοποίησε την αρνητική δημοσιότητα, αυτό σου είπε. Όχι. Τι? Επειδή με το Born Revenge που έγινε τώρα που έγινε κακούργημα και βγήκε αυτό που στην επιφάνεια πάλι, χτύπησε αυτό για να καλύψει και να σκεπάσει το άλλο. Γιατί ήρθαν τα μπρος πίσω. Όχι, αφού δικαιώθηκε, ήθελε ναι, να δει. Ήρθαν τα μπρος πίσω και άρχισαν να παίζουν τα βίντεο τα προηγούμενα με το κλάμα της κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο έφερε το θέμα επάνω της αλλιώς. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο γατόνι που έχει υπάρξει σαν influencer. Έτσι, να μου πεις ότι ήθελε να επισκιάσει ουσιαστικά αυτό ναι. που έγινε τώρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Με το δικαστήριο. Ξεκάθαρα. Ναι, αλλά ήταν όμως θετικό για αυτή, επειδή δικαιώθηκε. Ναι, βέβαια. Είναι θετικό, ναι. αλλά όμως άρχισαν να βγάζουν τα βίντεο και να ξανασυζητείται πάλι αυτό το οποίο δεν θέλει να συζητείται. Οπότε ουσιαστικά βγήκε να προκαλέσει, εννοείς για τα βγήκε χρήματα. Βγήκε να προκαλέσει με τα χρήματα κτλ. Για να μπορέσει να καλύψει αυτή την ιστορία. Η Μαγκύρα πάντως πρέπει να είναι, δεν ξέρω, και πέρυσι την είχε υποστηρίξει με αυτόν τον τρόπο. Η Μαγκύρα, ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Η Μαγκύρα γενικώς έχει ένα θεματάκι, είναι και λίγο ψηλό. Βγαίνει να λες ζηλεύεται για τα χρήματα που έχει ο άλλος, είναι και λίγο όταν σε προκαλεί ο άλλος. Εντάξει, άμα μου κάνεις επίδειξη, έχεις τάξη νεοπλουτισμού. Ναι, αλλά επειδή είπαμε ότι η Τούνη φέρθηκε γατήσια και πήγε και κάλυψε το θέμα, καπέλωσε το προηγούμενο. Δηλαδή, όλοι συζητάμε για τα δύο σπίτια και δεν συζητάμε για το άλλο το οποίο όχι, δεν είναι δικαιώθηκε. Έγινε κακουργηματικό αυτό το οποίο θα τιμωρηθούν πιο αυστηρά αυτοί. Είναι μια δικαίωση κι αυτή. Όπως επίσης βέβαια και ο Αλεξάνδρου έκανε δηλώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και είπε ότι δικαιώθηκε η γυναίκα μου, δικαιώθηκε η γυναίκα μου και το παιδί μου μαζί ταυτόχρονα. Γιατί στην ουσία είναι μια διαδικασία ναι, η οποία βέβαια, μένει στον χρόνο. Γιατί πλέον ναι, όταν κουκλιάζεις και μεγαλώνουν κάποια πράγματα, βέβαια αργότερα θα φαίνονται ναι, αυτά. Ναι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όμως μπράβο της για μια φορά ακόμα αποδεικνύει ότι αυτή είναι πανάξια influencer. Δηλαδή αυτή θα τη βγάλω τον όρο τηλεπολίτρια από πάνω της. Προς το παρόν. Γιατί άμα κάνει κανένα λάθος, άλλο δεν θα βγάλω. Αλλά οι υπόλοιπες όλες τηλεπολίτριες. Και μάλιστα συζητάγαμε στο πρωινό σου για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που λέγαμε για παρουσίαση κτλ. Εσύ έλεγες ότι είναι καλή κτλ. Και είναι καλή όντως κτλ. Αλλά είναι τηλεπολίτρια. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ για το Λιάγκα να πάει δίπλα του κτλ. Θα κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει, να πάει να πουλήσει προϊόντα. Όμως, όχι, πρόσεξε. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η Αλεξάνδρα επιτοπλίστων τις περισσότερες φορές διαφημίζει τα ρούχα της. Δεν είναι διαφορά προϊόντα. Δηλαδή, Τούνη διαφημίζει σαλιγκάρια, διαφημίζει αυτά τα μαλλιά. Διαφημίζει... Δηλαδή, είναι καλή, αλλά θέλω να σου πω, εμείς τη βλέπουμε κυρίως με τη δική της επιχείρηση. Δηλαδή, τα ρούχα της ναι, δεν έχει πολλά προϊόντα. Ναι, δεν παίζει ρόλο. Έχει μάθει να πουλάει έχει μάθει, ναι, τα δικά ναι, της προϊόντα. Ναι. Οπότε, λοιπόν, εάν πάει να πουλήσει προϊόντα άλλων τηλεοπτικά, θα είναι καλός ο ρόλος αυτός. Πάντως, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μόνο αυτό. Για παρουσιάστε, εντάξει, άμα θέλει κάτι παραπάνω, τι να κάνουμε, δηλαδή να γεννήσουμε και άλλα κανάλια. Να τη βάλουμε πού. Κάτσε, ο Λιάγκας όταν είχε πάρει την Κορινθίου έκανε κι άλλο. Έκανε ζώδια, έκανε κι άλλα πράγματα. Εντάξει, αυτό εννοείται να το κάνει, ρε παιδί μου. Ναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Τα γυναικεία θέματα θα κάνει. Ναι. Γυναικεία θέματα, αλλά οι πωλήσει είναι το 80%. Είναι απλά τα πράγματα. Θεωρείς καμιά φορά ότι ο Αντένα την έχει πατήσει με όλη αυτή την υπερβολική ομορφιά και εμφάνιση, γιατί η Παναγιώτα είναι ένα σεξι κορίτσι και τώρα μάλιστα έχει το στυλ της Μελνή Μωρό. Ναι, Μελνή Μωρό. Θεωρείς ότι στο θέμα των πωλήσεων αυτό θα βοηθήσει, γιατί καμιά φορά λέμε ας είναι και ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας να μπορεί να προωθήσει, ας πούμε, τα προϊόντα. Μήπως αυτό το υπερβολικό σεξινες, υπερβολική ομορφιά τελικά του Αντένα του βγήκε, του γύρισε μπούμερα, δηλαδή του Κισά, Κορινθίου. Η Δούκησα ήταν ψυχρή. Ναι. Ωραίο κόριτσι, αλλά ψυχρό. Η Κορινθίου έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Μόνικα Μπελούτσι, πιο. Τώρα τσιγεί πιο. Λίγο πιο ξεστή. Δεν είναι. Παλιά ήταν λίγο πιο σεξι. Τώρα είναι λίγο πιο έτσι. Κουρασμένη. Σκληρή. Είναι, ναι. είναι κουρασμένη από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει. Για μένα είναι extra large Μόνικα Μπελούτσι. Ξέρω extra large, βέβαια. Όποιος κατάλαβε. Έτσι όπως το λες είναι. Έξαλα, είναι πιο γεματούλα και τα δεν λοιπά. Δεν είναι, είχε αδυνατήσει βρε τώρα.
η Κορινθίου. Από τη Μόνικα Μπελούτση είναι έξαλλα. Και η Μόνικα έχει παχύνει. Η Κορινθίου είναι μισή τώρα από τη Μόνικα. Ωραία, είναι η Μόνικα Μπελούτση. Έχει χάσει επεισόδια, δηλαδή είναι στη Μόνικα χαρά θα κάνει. Μην τυχόν και πούμε για τη Μόνικα Μπελούτση, ναι. Επειδή έτσι έχω μια δυναμία. Βέβαια, δηλαδή. Όπα, συγγνώμη γιατί είναι δύσκολες εποχές. Δεν εννοούμε ότι οι γεματούλες δεν είναι ωραίες. Ναι, ναι, να το τονίζει αυτά και να μα μιλήσουν μετά από κάτω. Εντάξει, απλά είναι η Μόνικα για τα γούστα τα δικά σου, ότι είχε και ένα κόλλημα σε ένα περίοδο. Δηλαδή, εγώ είμαι κανονική γι' αυτό, φανταστείτε. Δηλαδή, η Μόνικα έχει, ας πούμε, το εκτόπισμά τη, πώς να σου το πω. Είναι μπουμπάτσι. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έχει αυτό το κάτι το οποίο μπορεί να πάει να σταθεί. Δηλαδή, αυτό το κυριλίκι, το μολύ μωρό κτλ. Να πάει να πουλήσει κτλ. Έχει ωραίο λόγο, μπορεί να πάει να το κάνει. Σαν τηλεπολίτρια. Εάν πάει να, πούμε, να το παίξει παρουσιάστρια, έχετε για βρίστουλε. Και πάει λέγοντα. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν κάνει για παρουσιάστρια. Γιατί δεν κάνει. Αυτή την περίοδο δεν κάνει. Άλλο, τέλος πάντων. Είναι τέτοια η μάχη τώρα που είναι άπειρη για να πάει να βγει. Η Παναγιώταρου όμως έχει το στυλ της Μαλέσκου. Δηλαδή αυτό το σεξινες που μας βγάζει. Ναι, αλλά δεν μιλάει όπως η Μαλέσκου, μιλάει τα τελειότερα ελληνικά, ναι. Ως κινέζικα. Ναι, αλλά σαν στυλ αυτό το κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι, το έχει και η Αλεξάνδρα. Πού είναι ωραία η Αλεξάνδρα. Και η Μαλέσκου είναι ωραία. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά η Μαλέσκου το προβάλλει πιο πολύ. Ναι, όχι. Με άλλο τρόπο. Δηλαδή αυτό που λες, μας λέει και μας έχει πει και ο Νίκος ότι η Παναγιώταρου αυτό. Σαρκάζεται κιόλας. Άκουσε εσύ, απλά πράγματα είναι. Όταν περνάει η Παναγιώταρου, απλά περνάει να πούμε και τη θαυμάζεις. Ναι. Όταν περνάει η Μαλέσκου, είναι με το τουπέ και τα λοιπά, θαυμάστε με. Σου βγάζει το θαυμάστε με. Αυτή είναι όλη η ιστορία και αυτή είναι η διαφορά. Θα σου εξηγήσω. Η Μαλέσκου είναι, πώς να σου πω, έχει άλλο εκτόπισμα από την Παναγιώταρου. Η Παναγιώταρου έχει πιο εκτόπισμα σαν γυναίκα, επειδή τις έχουμε δει και τις δύο από κοντά. Ναι. Έχει άλλο στυλ, δηλαδή έχει άλλο αέρα η Παναγιώταρου. Εντάξει, η Παναγιώταρου είναι μια ωραία γυναίκα. Ναι, ναι. Μια ωραία γυναίκα. Η Μαλέσκου έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Ναι. Η Μαλέσκου, μια και μιλάμε για Μαλέσκου, επειδή γίνεται ένας πανικός με τη Μαλέσκου, αυτό που είπε ο Γκαρέζος είναι σημαντικό πάντως. Μίλησε και υπέρ της η Ναταλία βέβαια. Ότι μπράβο της, ενώ δεν είναι πουθενά ουσιαστικά είναι άνεργη. Συζητάνε όλα για πάρτι. Συζητάνε όλα. Ναι. Πούμε όμως το επιδιώκει με την έννοια ότι είναι κάθε εβδομάδα και στις. Σε εκδηλώσεις που κάνει ο Σκαμνάκης, οπότε τις παίρνουν, κάνει δηλώσεις, οπότε συζητιέται. Ναι, αλλά, δηλαδή μου. Να κάνει μια λαμπάδα εκεί πέρα στο νεκτάριο του Σκαμνάκη. Σκαμνάκη, ναι, ναι. Γιατί ο επιτυχημένος παιδί της χρονιάς δεν είναι η Μαλέσκου, ο Σκαμνάκης είναι. Ο Σκαμνάκης προωθεί τα πρόσωπα και συζητιούνται. Ο Σκαμνάκης καλεί τα πρόσωπα που θέλει να προωθηθούν. Δηλαδή ο αφανής ήρωας είναι ο νεκτάριος Σκαμνάκης, το έχουμε ζήσει. Όλες οι εκδηλώσεις αυτό το χειμώνα που είδατε με ελάχιστες εξαιρέσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι του Νεκτάριου Σκαμνάκη. Ό,τι δηλώσεις βλέπετε στα μαγαζιά αυτά από δεξιά και αριστερά, στα καλέσματα δηλαδή, είναι του Νεκτάριου Σκαμνάκη. Μα και η συνάντηση που έγινε με Παναγιώταρου και Σχίζα στο. Σκαμνάκη, με τη Βρυσίδα, ναι. Που ήταν μαζί, ναι, ναι, ναι. Του Σκαμνάκη. Δηλαδή, παιδιά, εάν ας πούμε δεν έχει κάλεσμα η Μαλέσκου από το Σκαμνάκη, δεν θα συζητηθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, από τις 100 δηλώσεις, οι 99 στο Σκαμνάκη. Συμφωνώ μαζί σου, έτσι ακριβώς. Τελείωσε. Ο αφανής ήρωας. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε πάει και εμείς. Δεν το συζητάω. Και βλέπουμε τι επικράτει και την κατάσταση και ο άνθρωπος τι δουλειά ρίχνει και τι αγώνα. Γιατί και όλο μάλιστα, αυτό έχει να κάνει με τις δημόσιες σχέσεις όντως στα μαγαζιά. Και μάλιστα τη 25 Μαρτίου, δηλαδή σε λίγες ώρες, 6 ώρα το απόγευμα, μαθήτη πήγε να δείτε τη Μαλέσκου. Γιατί σίγουρα θα είναι καλεσμένη και αυτή εκεί. Λόλο Μπριτζίτα, στο Μικρολίμανο. Α, 25η. Ναι, 5η. Ναι, πέμπτη, ναι, δείτε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη δείτε. Όχι, ήταν και ξεστή και πρόσωπα, ας πούμε, ήταν και η Χατζηδημητρίου, αν θυμάσαι. Δηλαδή είναι πρόσωπα που μπορεί να μην έχουν τώρα εκπομπές. Και όμως όταν πάνε σε εκδηλώσεις του Νεκτάριου θα κάνουν δηλώσεις. Είναι ευκαιρία δηλαδή να εμφανιστούν. Ο Νεκτάριος Σκαμνάκης κάνει μια πολύ καλή δουλειά και αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο δυνατούς σε αυτό το χώρο μέσα. Τελεία και παύλα. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και απόδειξη η Ιωάννα Μαλέσκου. Η οποία η Ιωάννα Μαλέσκου για να συμμαζέψουν λίγο αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε κάτι, είναι ανάλογα το τι λέει και το τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς αυτά που λέει. Στο σύνολο είναι μια ωραία κοπέλα, μια κοπέλα η οποία μπορεί να σταθεί άνετα σε ένα τηλεοπτικό πλατό μέσα, με ένα μειονέκτημα. Μιλάει τα τελειότερα ελληνικά ακούγοντάς τα κινέζικα.
Εάν διορθώσει αυτό. Τώρα πώς ακούει να το λες, Θοδωρή, δεν αλλάζει. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Εάν δεν αλλάξει αυτό, δεν κάνει και τηλεόραση. Δεν κάνει. Εντάξει, το ζει. Τρίτη χρονιά θα πάει τώρα, θα κάνει κάτι. Γι' αυτό έμεινε δύο χρόνια απ' έξω. Δεν κάνει. Δεν διορθώνει. Δεν κάνει. Το είναι αν δεν το διορθώσει, γεια σας. Δεν διορθώνεται. Αν δεν το διορθώσει, γεια σας. Είναι σαν να σου λένε εσένα να μιλάς πιο γλυκά. Μπορείς να μιλήσεις πιο γλυκά. Εγώ με τίποτα δεν είμαι γλυκαντής. Γιατί τα γλυκά δεν τα έχω μόνο για να τα τρώω. Άκουσε τώρα ένα σκηνικό. Κάτι μου υποψιάζομαι. Παλιά, στο μακρινό παρελθόν, θα έχω να σε μία πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, επί 1,5 χρόνο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλέξανδρο Πασχαλίδου. Ναι, ναι, ναι. Την έλεγε και κοντή. Ναι, την έλεγε και κοντή. Τώρα λοιπόν, να δεις πλάκα, μη μου κάτσει τώρα εμένα η Μαλέσκου πάλι. Έτσι, αυτό το στυλάκι. Πού να σου δηλαδή, κάτσει. Δεν ξέρω, να συναντηθούμε τηλεοπτικά πουθενά. Να συναντηθούμε πουθενά τηλεοπτικά. Άμα συναντήσει τηλεοπτικά, δεν είναι μιλά. Πρέπει μετά είναι αλλιώ τα πράγματα. Αλλά για φαντάσου. Αλλά δεν το βλέπω, αλλά το λέω κι εγώ τώρα. Επειδή είμαι καντέμι σε αυτό. Όχι τίποτα άλλο. Σε αυτό έχω καντεμιά. Έχω κρουσουγιά πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τέλο πάντων. Το θέμα είναι απλό, κυρίε και κύριοι. Ότι το κορίτσι αυτό μετράει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να διορθώσει ένα βασικό λάθο. Το οποίο βέβαια. Το λέω εγώ τόσο καιρό, αλλά το έχουν οικειοποιηθεί και ο Λιάγκας μαζί με τον Μπερί. Mm. Αυτό είπανε. Ναι. Ο οποίος Λιάγκας βέβαια, λένε κάποιοι, λέει, την είπε λέει ωραία κτλ. Μα λέει το ωραία, ξεκινάει με το ωραία για να καταλήξει και να καταλήξει. Ναι. Λοιπόν, την ισοπαίδωσε, δηλαδή ωραία. Πάντως κοίτασε γενικές γραμμές, εντάξει είναι και κρίμα κιόλας ότι μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχει πρόταση. Τώρα δεν ξέρουμε αν την επόμενη χρονιά θα γίνει, αλλά. Προσωρινά δεν υπάρχει πρόταση. Θυμάσαι το τρέιλερ που βλέπαμε από το Sky και έλεγα αυτοί που λένε νύφη. Ναι, μωρέ, αλλά ήταν γελίο, εντάξει. Δεν φταίει αυτή. Όχι, αυτό εντός αγωγικών, αυτό το προϊόφεραν από την Κρήτη. Μια κοπέλα σε 6 ώρα και τα λοιπά που έπρεπε να την πουλήσουν εντός αγωγικών πάλι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή, εσένα, ας πούμε, εάν σε παίρναν από ένα περιφερειακό κανάλι, δεν θα μπορούσαν να σε πουλήσουν ως με smoking, κατάλαβες, smoking και παπηγιόν, θα έχεις άλλο στυλ. Ναι. Πιο ροκ ίσως, δεν ξέρω. Και πρέπει να βγάλουν αυτοί, ξέρει πέντε ξένες γλώσσες, ξέρει αυτό, ξέρει εκείνο, ξέρει το άλλο, αυτό εκείνο, είναι το. Είναι όμορφη, είναι κούκλα, είναι ελεύθερη. Δηλαδή το ξεχνάς μόνο το τρέιλερ, ήταν δηλαδή, μια κωμωδία ήταν. Εντάξει, δεν έφταιγε. Δηλαδή, τι να πουλήσουν, αυτό δεν πουλάει, γι' αυτό έλεγε προξενιό. Ήταν αν είναι τα πάνια, το χρυσό κουφέτο. Πλάκα μου κάνει τώρα. Δεν έφταιγε αυτό. Α, και με είπε αν είναι τα πάνια και τα λοιπά και. Και ναι, εν τέλει, ας πούμε, η Ανίτα Πάνια θα είναι μόνο Σαββατοκύριακο. Πλέον δεν θα είναι στο τέτοιο. Αλλά κάτι είπε η Πάνια στην εκπομπή ότι κάτι καινούριο έρχεται εκεί. Τι έρχεται εκεί. Περίμενε σε σχέση με το όνομά της. Φεύγει η εκπομπή δικιά της από το Καθημερινό και κάτι καινούριο λέει έρχεται. Μήπως καμία σειρά. Η σειρά θα παίξει εκεί. Είναι η σειρά του με την Γερονικολού. Με την Γερονικολού, μπράβο. Ναι. Εκεί θα παίξει. Ναι, ναι. Διαφημίζαμε στο. Παιδιά, κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε σε αυτό το καναλί, να πούμε δεν θέλουμε να βγάζουμε πολλά, δηλαδή δεν ρωτάω μέσα. Δεν θέλω. Έτσι, ό,τι βγάλουμε δεν κάνει, ας πούμε, στο δικό μας χώρο να βγάζουμε τα απλητά μας έξω ή τα πλημμένα μας. Δεν κάνει. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνει να βγάλουμε παρασκήνιο εγώ μέσα. Εγώ και κουζάκι στο τέλος. Εξάλλου, το να βγάλεις παρασκήνιο από το χώρο που βρίσκεσαι δεν είναι και μαγιά. Μαγιά είναι να βγάλεις από τους απέναντι. Δηλαδή να πιάσω τώρα το Μέγκα, ας πούμε, να σας πω να τώρα το ξεθυνάσω. Τώρα μου φίλησε τον Νίκο Γεωργιάδη, πάει και το ρωτάει, του λέει μπρίτσια να βγάλεις τον Τζέρεξ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε παιδιά, δεν μου λένε παιδιά ποιοι είναι αυτοί που έχουν διαλυθεί. Θα στα πω το πρωί, θα τα βγάλει το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Πώς. Ναι, δηλαδή δεν μου το λέει. Μου λέει ότι άστα πρέπει λέει, να μείνει έτσι. Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα. Δεν είναι παντρεμένοι τώρα οι άνθρωποι. Δεν είναι ζευγάρια απλά. Ναι. Είναι παντρεμένοι. Δεν είναι για να βγαίνουν προς τα έξω. Μπορεί να το ξέρουν και συγγενείς ή κοντινοί. Τι τέλειο το τραγούδι της Βανδύ με το Βέντε Φουέρτε. Πολύ πασέλινος. Και πολύ ωραίο στάιλι. Βανδύ, δηλαδή μιλάμε 18 χρόνια, 20 χρόνια. Τη βοηθάει και πολύ και σωματότυπο. Ναι, τώρα βέβαια θα γυρίσω να γράψουν τα σχόλια να πούμε γλύφεται τη Δέσποινα Βανδύ, όχι, γιατί είναι με τον Νίκο Κοκλώνη και τα λοιπά. Παιδιά, καμία σχέση, το κομμάτι μας άρεσε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βανδύ με τον τίσμο που τους έχουν κάνει και τα λοιπά, την έκανε 18 χρόνια. Καταρχήν βλέπεις, ας πούμε, επειδή υπάρχει κάποια διαφορά ηλικίας με το Μέντε Φουέρτε, εννοείται, βλέπεις ότι ταιριάζουν τόσο πολύ και σαν ζευγάρι. Δηλαδή νομίζω ότι ο Φουέρτε είναι και πουρό δίπλα τη. Πουρέιτζερ. Ναι, και ο Μέντε βγαίνει ωραίο. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Πλάκα κάνω, λέω ναι, ότι. Το παιδί έχει μια ιδέα που ήταν πώς το λένε, το λέγαμε, ο φτωχός των τράπερ. Δηλαδή που ουσιαστικά δεν έδειχνε τόσο χλειδί, ξαφνικά έχει πάρει τα πάντα. Τώρα είπες Μέντε Φουέρτε και θυμήθηκα κάπου είδα μια φωτογραφία τη Σολομού με άλλο μαλλί ίσιο.
Και δεν τη γνώρισα. Ναι, δεν τη πάει το ίσιο. Είναι το χαρακτηριστικό της. Ναι, αλλά όμως είναι κούκλα. Ναι, εντάξει. Είναι κούκλα, ναι. Κούκλα με το ίσιο. Αυτό το αφανέ είναι. Α, εσένα σ' αρέσει το. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ με το αφανέ. Κούκλα, κούκλα. Καταρχήν δεν την γνώρισα. Και λέω, ποια είναι αυτή. Μ' αρέσει πιο πολύ με το. Πρόσεχε, λέω, ποια είναι αυτή η κουκλάρα. Και την κοιτάω και βλέπω ήταν. Είναι μικροκαμωμένη και τη δίνει όγκο το μαλλί, είναι ωραίο το σπάνι. Ενώ με ίσιο φαίνεται έτσι κοριτσάκι. Ενώ τη δίνει όγκο. Πέθυμε με το ίσιο μαλλί για να δείχνει το κουκλάρα. Καλά, εσένα ούτω σα αρέσει το ίσιο. Μια μπουκλα δεν μπορεί να την κάνουμε. Δηλαδή προ Θεού. Τι θα κάνει την μπουκλα, μωρέ, πλάκα μου κάνει και εσύ να κάνω και εγώ μια μπουκλα. Όχι, δεν κάνει μπουκλα. Απαγορεύεται. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι απλό. Η κοπέλα είναι κουκλάρα. Δηλαδή το πρόσωπό αναδεικνύεται. Ενώ με τη μαλλούρα αυτή το πράγμα. Δεν κατάλαβα στου αγώνε την κουκλά ίσω. Ωραία κοπέλα είναι ούτω ή άλλω. Mm. Αλλά αναδεικνύεται το πρόσωπό τη, να πούμε. Ρε Σολομού, κοίταξε να πούμε. Κράτα το. Να πούμε. Να πούμε, ναι. Να πούμε, ναι, λαχαναγόραστα. Ναι, γιατί σου κακοφαίνεται. Το έχω το λε κι άλλε φορέ. Τώρα μου ακούστηκε. Αμαλάκι, εντυλάχι να πω. Μήπω το έχω δει κι εγώ, κύριε Λέγκα, γιατί τώρα που το αναμπούμε. Η αυτή και ο Αλίτη, πώ το λένε. Ναι, ναι, ναι. Η αυτή και ο Αλίτη. Πώ το λένε, η Ελλάδα, η ταινία. Πού να θυμάμαι, μόνο με τη Βουγιουκλάκη, θυμάμαι του σύλλου, έλα εγώ. Εγώ έχω πάθει ζημιά με αυτά. Δεν θυμάμαι τα περσινά και τα προπέρσινα. Εγώ θυμάμαι τα τωρινά μόνο. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σύμπαν. Έχω και quiz. Τι quiz έχει. Να το πω. Φοβάμαι τώρα. Κοιτάξτε. Έγινε μια εκδήλωση. Μεγάλη εκδήλωση. Α, ναι. Και μπαίνει μέσα μια τραγουδίστρια. Δεν θα πούμε μεγάλη σε ηλικία. Άντε, να δώσουμε και ένα στοιχείο. Λίγο πιο μικρή. Λιώμα. Φόραγε καπέλα. Ήταν κάπως ψιλοκουκουλωμένη. Μη φαίνεται ότι είναι off. Και την κοιτάγαν όλοι καλά-καλά. Και μάλιστα. Επειδή εντάξει, είναι ένα δυνατό όνομα και όταν υπάρχει ένα δυνατό όνομα, υπάρχει και πίσω πολλοί κόσμος που δουλεύει, λένε πώς γενικά υπάρχει ένα συναγερμός, δηλαδή αυτό το κορίτσι να μπορέσει να συνέλθει λίγο από αυτό που βιώνει, γιατί δεν θα υπάρχει θέμα στο να βγαίνει να εμφανίζεται, να βγαίνει να τραγουδάει. Είναι λίγο δύσκολο. Η κατάστασή της ήταν άθλια. Προσπάθησε να το καλύψει, αλλά φαινότανε. Και δυστυχώς ελπίζουμε, τουλάχιστον η εταιρεία ή η δισκογραφική που την εκπροσωπεί, να μπορέσει να κάνει κάτι πριν είναι πάρα πολύ, πολύ αργά. Και δεν μιλάμε για ένα απλό τσιπουράκι που μπορεί να πιεις και να είσαι δίρλα. Βότκα. Κάτι πιο σοβαρό. Βότκα. Τώρα, δυστυχώς πολλές φορές είναι αυτό που λέμε στην Αμερική, πάντα υπάρχει δίπλα τους ένας ψυχολόγος. Στο να μην μπορούν να ξεφύγουν. Δυστυχώς κάθε πρόσωπα ξεφεύγουν. Πολλά κορίτσια και αγόρια δεν αντέχουν και πέφτουν στα ποτά. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτό το κορίτσι κινδυνεύει άμεσα να χαλάσει μια καριέρα η οποία είναι σε μια φάση ανωδική τώρα. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία που ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Θα είναι κρίμα και άδικο να χάσει τον σπουδαίο αυτό δρόμο το οποίο με κόπο και θυσία έχει αρχίσει και φτιάχνει και χαράζει, αν θέλετε. Είναι κρίμα να σταματήσει απότομα από κάτι τέτοιο. Είχαμε και κάποιες ακυρώσεις. Ακύρωσε ο Μαζονάκης το Σάββατο τις εμφανίσεις τους. Ναι. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ναι, ήταν να πάμε. Δεν άνοιξε το μαγαζί. Ήταν να πάμε κι εμείς εκεί αυτό το. Καλά, εντάξει. Ας πούμε. Θα πηγαίναμε, εντάξει τώρα. Δεν θα πήγαινα στην πατρίδα μου τώρα να πούμε. Είναι δυνατό. Εγώ νομίζω και ότι. Όλο αυτό με τη Λιόλιου που έγινε. Αυτό με το. Λιόλιου. Δεν φταίει η Λιόλιου, με το μαγαζί εκεί. Ναι, εντάξει, έχει σχέση με το. Ναι, έχει σχέση με το. Με την Κάβαλη κάτω. Στην Καλυθέα. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού κτλ. Και μαξί, παιδιά, αυτό είναι το παλιό καραμέλα. Ένδοξο μαγαζί. Εκεί έχω περάσει νύχτες εγώ. Τι ώρα γίνανε οι πυροσβόλοι, οι πυροβολισμοί. 2:30 ώρα το βράδυ. Α, δηλαδή. Είναι ώρα που... Την ώρα που μπαίνει να βγαίνει κόσμο. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και πολύ κρίμα, ρε παιδιά, γιατί καμιά φορά. Δεν πιστεύω να χτυπάει. Στον αέρα πρέπει να δείξει. Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Μια σφαίρα να εξωστρακιστεί την τρώστη. Δεν είναι απλό στον αέρα. Αλλά γενικά είναι και άσχημο γιατί ουσιαστικά. Ακούγονται έτσι, ξέρεις, μετά φοβάσαι και λες πω τι μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα και τα λοιπά. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή κάνουν ζημιά στο μαγαζί, γιατί τα ξυλιόλοι πάει πάρα πολύ καλά και είναι ένα κορίτσι το οποίο κάνει μεγάλη επιτυχία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Δεν έχει σχέση ηλιόλιο με αυτά. Ηλιόλιο απλά είναι στο σχήμα μέσα. Ναι. Αλλά δεν λέω ότι έχει ηλιόλιο, όμως η κοπέλα εκεί ξεκίνησε τώρα. Πρεμιέρα δεν έκανε. Άλλα, δεν ξέρω. Πρεμιέρα. Άλλα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά. Η νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και τέλει να πούμε εδώ, να, στη Λεωφόρο Σύκλου γίνεται αυτό για μία φορά ακόμα, γιατί θα θυμώσετε πιο κάτω
είχε χαθεί ο Λαζαρίδης, είχαν γίνει πράγματα, είχαν γίνει απειλές πιο πάνω. Δηλαδή η Λεωφόρος Συγκρού έχει σοβαρά προβλήματα στη νύχτα. Έχει σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, και πρέπει κάποια στιγμή να ηρεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Εντάξει, γιατί δεν φταίνε τίποτα οι άλλοι. Μεταξύ σα κάνετε ό,τι θέλετε. Οι άλλοι δεν φταίνε, οι αθώοι. Μην φύγει κανένα με καμιά δέσποτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι κρίμα γιατί αυτό το μαγαζί έχει μια μεγάλη ιστορία. Σαν Καραμέλα έχει γράψει δική του μεγάλη ιστορία, την οποία την έχω ζήσει από κοντά. Και βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ το μαγαζί αυτό να ξανααναπτυχθεί. Άιστο με άλλο όνομα. Να σου πω ότι παλιά εκεί, προ Καραμέλα, ήταν το γνωστό. Ταμπού ή τατού. Ταμπού. Το γνωστό ταμπού. Όπου εκεί εμφανιζόταν ο Ζουγανέλης και άλλοι πολλοί. Μέσα θυμάμαι εγώ, ήταν τρομερό μαγαζί τότε. Μετά έκλεισε και μετά έγινε Καραμέλα μετά το μαγαζί αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλη υπόθεση. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Κώστας Χαριτοδηλωμένος κυκλοφόρησε, όχι ο Χαριτοδηλωμένος, η εταιρεία του, η Heaven, κυκλοφόρησε το Lost in the Night σε ένα νέο μίξ, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, το νέο μίξ αυτό είναι η εκτέλεση που έγινε πριν από 2-3 χρόνια περίπου. Είχε ξαναβάλει το Lost in the Night, βέβαια τώρα είναι ρεμιξαρισμένο, είναι ρεμίξερ αυτό. Αλλά είναι άλλος ήχος, σημερινός, είναι ένα Lost in the Night διαφορετικό. Και μια και λέμε για τον Κώστα Χαρτοδιπλωμένο, να πούμε ότι μαζί με τον Μιχάλη Ρακιντζή, κάθε Σαββατόβραδο είναι στο Γυάλινο. Κάθε Σαββατόβραδο στο Γυάλινο, Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαρτοδιπλωμένος. Και το Lost in the Night, φρέσκο. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye-bye.